Γεια σε όλες! Είπα να κάνω ένα διαφορετικό βιντεάκι από αυτό που έχουμε συνηθίσει έως τώρα με τα make-up looks, το οποίο θα μιλάει για κάτι που έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Είναι η μάσκα. Είναι ένα βίντεο βασισμένο στο άρθρο της Beauty Advisor Πέλλας Ταμπάκου που έχει ανέβει στο Go On Lifestyle. Θα σας βάλω και το link από κάτω για να δείτε λεπτομερώς και το άρθρο. Λέει λοιπόν πώς μπορούμε να κάνουμε το καθημερινό μας μακιγιάζ, να έχει διάρκεια, να φαινόμαστε λαμπερές, ακόμα και κάτω από τη μάσκα μας. Έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου με αυτό εδώ το καθαριστικό της Avène. Τώρα η καθεμία επιλέγει το δικό τους τρόπο καθαρισμού, μπορούμε να μιλήσουμε σε ένα άλλο βίντεο ανάλογα το τύπο της επιδερμίδας μας την επιλέξουμε. Και αφού έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου, επιλέγω να βάλω μία BB cream, η οποία είναι ενυδατική κρέμα με χρώμα, η οποία θα με κρατήσει και ενυδατωμένη και θα μου κάνει μία πολύ ελαφριά κάλυψη. Εάν δεν μας αρέσουν οι BB CC Creams, μπορούμε απλά να βάλουμε την αντιδρατική μας κρέμα και να περάσουμε στο επόμενο βήμα, το concealer. Οπότε, ανεξάρτητα με τον τύπο της επιδερμίδας μας, πόσο έντονα ή όχι θέλουμε να βαφτούμε για να πάμε στη δουλειά μας, το concealer είναι απαραίτητο. Νιώθω ότι βγάζω λιπαρότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, να εφαρμόσω με ένα πινέλο την πούδρα μου. Διαφορετικά το προσπερνάω και περνάω κατευθείαν στο ρούζ που θα μου δώσει λίγο ζωντάνια. Πιο καφέ, αποχρώσεις, ίσως κάποιο bronzing όπου θα χρησιμοποιήσω και το highlighter για να μου δώσει λίγη λάμψη ή ένα ρούζ με χρώμα να με κάνει απλά λίγο πιο φρέσκια. Επιλέξτε ό,τι από τα δύο σας αρέσει. Μολύβι φρυδιών για να δώσω λίγο ένταση στο βλέμμα μου. Βάλει και το μάσκαρά μου, γενικά επιλέγω μάσκαρα να βάζω μόνο σε πάνω βιφαρίδες, γιατί αν βάλω και έντονα από κάτω νιώθω ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας μου βαραίνει λίγο τα μάτια, ιδιαίτερα δεν έχω κάνει μακιγιάζ έντονο στα μάτια μου, οπότε έχω τελειώσει το βασικό μου μακιγιάζ, πάμε στα χείλη. Okay, ούτως ή άλλως αφορά με τη μάσκα μας, οπότε στα χείλη καλό είναι να αποφύγουμε πολύ έντονα χρώματα. Επιλέγω ένα μολύβι περίγραμμα χιλιών για να σχηματίσω τα χείλη μου. Okay, και αφού έχω τελειώσει με το περίγραμμά μου, απλά επιλέγω ένα μπάλμ με ενυδάτωση. Έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Μάσκα. Ένα λίγο πιο έντονο μακιγιάζ επειδή έχεις ένα επαγγελματικό ραντεβού ή τέλος πάντων έχεις τη διάθεση να τονίσεις περισσότερο τα μάτια σου, ούτως ή αλλιώς φαίνονται και περισσότερο λόγω της μάσκας, επιλέγεις μία σκιά που σου φτιάχνει τη διάθεση και αναδεικνύει τα μάτια σου. Και μετά τη σκιά ένα μολύβι. Thank you.